Πιο γρήγορα και κυρίως με μεγαλύτερη ασφάλεια γίνεται πλέον η εκτίμηση κινδύνου για την πιθανότητα καρκινικών αλλοιώσεων γύρω από την παθολογία τραχύλου και αυτό από μόνο του συνιστά μια επανάσταση σε προγνωστικό επίπεδο. Η βελτίωση των δεικτών εκτίμησης κινδύνου και γενικότερα της πρόγνωσης έχει προχωρήσει αρκετά. Και στο επόμενο στάδιο αυτό της διαπίστωσης του αντικειμενικού ίχνους μιας λίμωξης που είναι ενεργή με τη χρήση μεθόδων mRNA που σταδιακά αντικαθιστούν τις γενετικές αναλύσεις. Τα παραπάνω θα αποτελέσουν μέρος μόνο των συζητήσεων που θα γίνουν στη διάρκεια του Συνεδρίου Παθολογίας Τραχύλου που διοργανώνει το Κέντρο Παθολογίας Τραχύλου της Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας Τραχύλου που πραγματοποιείται από αύριο στα Γιάννενα. Όπως εξήγησε ο Ευάγγελος Παρασκευαΐδης, καθηγητής μαιευτικής γυναικολογίας και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κολποσκόπησης και Τραχύλου, διαπιστώνεται πως και σήμερα σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνεται χρήση των βέλτιστων πρακτικών πρόγνωσης και εκτίμησης κινδύνου. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εμείς εδώ είμαστε ένα κέντρο, δεν έχει σημασία που εγώ είμαι καθηγητής κτλ. Είμαστε ένα κέντρο αναφοράς. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε περιστατικά τα οποία έρχονται από όλη την περιφέρεια και να βλέπουμε ταυτόχρονα, εκτός από τα περιστατικά που βλέπουμε, να βλέπουμε ότι πολλές φορές η αγωγή και η διαχείριση η οποία έχει γίνει σε αυτά τα περιστατικά να μην είναι σωστή. Και να μην είναι σωστή. Η σωστή αγωγή και η διαχείριση είναι ήδη γνωστές. Βλέπω λοιπόν ότι δεν έχουν παγιωθεί και δεν έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινή κλινική πρακτική των συναδέλφων γυναικολόγων. Όλες οι σωστές απόψεις. Ναι, κάποιες είναι οι σωστές, κάποιες δεν είναι οι σωστές. Κάποιες η διαχείριση γίνεται σωστά, σε κάποιες άλλες δεν γίνεται σωστά. Άρα δεν έχει τόσο σημασία να παρουσιαστούν νέα δεδομένα, όσο να παγιωθεί η σωστή διαχείριση. Αυτό που λέμε lifestyle αλγόριθμος παθολογίας τραχύλου. Δηλαδή και μόνο από το ιστορικό και από μια έστω και τηλεφωνική συζήτηση με μια κυρία που παίρνει τηλέφωνο και λέει ότι έχω αυτό το πρόβλημα, ρωτώντας 3-4-5 ερωτήσεις στο τηλέφωνο, σε μια κυρία που για πρώτη φορά πήρε τηλέφωνο. Ρωτώντας αυτές τις 4-5 ερωτήσεις, οι οποίες είναι απλές ερωτήσεις, και παίρνοντας τις απαντήσεις, ήδη έχεις σχηματίσει στο τηλέφωνο, παρακαλώ, μια εικόνα του ποιος μπορεί να είναι αυτός ο κίνδυνος. Και η πιθανότητα πρόβλεψης και σωστής εκτίμησης είναι πάρα πολύ υψηλή, πάρα πολύ υψηλή. Μπορεί να μην είναι 100%, αλλά και 90-95-98% να έχεις μια πρόβλεψη, μην ανησυχείς καλή μου, ότι τα πράγματα είναι έτσι, διότι δεν μπορεί να έχεις σοβαρό κίνδυνο στην παθολογία τραχύλου ή αντιστρόφως, ότι πιθανώς να υπάρχει κίνδυνος. Αυτό το οποίο εκφράζει το σήμερα είναι το mRNA. Το οποίο δείχνει το HIV mRNA test και το οποίο δείχνει την ενεργότητα της λίμωξης τη στιγμή που μιλάμε ή τη στιγμή που παίρνει η γυναίκα τηλέφωνο. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εισηγήσεις θα γίνει από τη Μαρία Ευγενία Αναφορίδου, μαιευτήρα γυναικολόγο, στο νησί της Νάξου, που θα μιλήσει για τις μαιευτικές επιπλοκές στην περίπτωση των αφαιρετικών θεραπείων. Θα μιλήσω για τις μαιευτικές επιπλοκές των γυναικών που υποβάλλονται σε αφαιρετικές θεραπείες, που τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να τις αποφύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, λόγω του ότι είναι ακριβώς επικίνδυνες. Και ταυτόχρονα θα παρουσιαστούν νέα προϊόντα, νέοι παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να βοηθήσουν στο να αποφύγουμε άσκοπες επεμβάσεις. Κάποιες φορές δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Κάποιες φορές απλά επιβάλλεται να γίνει. Υπάρχουν φορές όμως που οι αλλοιώσεις είναι χαμηλόβαθμες, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και εκεί μπορούμε όντως να βοηθήσουμε είτε με ενίσχυση του νοσοποιητικού, είτε με παράγοντες οι οποίοι χορηγούνται ενδοκολπικά, και να αποφύγουμε αυτές τις επιπλοκές. Αυτές οι επιπλοκές έχουν να κάνουν κυρίως με την προωρότητα. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα υποβληθεί σε αφαιρετική θεραπεία, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να γεννήσει πρόωρα. Και να γεννήσει πρόωρα, να γεννήσει πολύ πρόωρα, ακόμα και να έχει μια αποβολή δευτέρου τριμήνου, που είναι σοβαρό. Οπότε προσπαθούμε, εκεί που είναι εφικτό ιατρικά και ηθικά, να αποφύγουμε τις επεμβάσεις χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα νέα σκευάσματα που πλέον υπάρχουν στην ευχέρειά μας, που μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν κιόλας. Ο κύριος Παρασκευαΐδης πρόσθεσε πως το συνέδριο αποτελεί μια εξέχουσα εκδήλωση υψηλού επίπεδου όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Και αυτό επιβεβαιώνεται από το ότι το απόγευμα της Παρασκευής, με τη συμμετοχή
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κολποσκόπησης πραγματοποιείται ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις μετά από αρχική συντηρητική θεραπεία προκαρκινικών αλλοιώσεων», ένα πεδίο στο οποίο η ομάδα του Κέντρου Παθολογίας Τραχύλου έχει δημοσιεύσει πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα. Οι ασθενείς φεύγανε και με το παραμικρό που βρισκόταν σε ένα τεστ Παπα-Νικολάου πηγαίνανε στην Αθήνα για ένα τόσο απλό θέμα. Πηγαίνανε στην Αθήνα διότι υπήρχε και η νοοτροπία της εποχής εκείνης και η αντίληψη ότι δεν θα μπορούσα να βρω εδώ στον τόπο μου αντιμετώπιση. Αν όντως πηγαίνανε στην Αθήνα, θα υπήρχε και εκεί η σωτηρία. Φυσικά δεν λέμε ότι εμείς φέραμε τη σωτηρία. Απλώς με το πέρασμα των δεκαετιών τα πράγματα έχουν εξυγχρονιστεί και ο λόγος της, η δημιουργία, η ύπαρξη αυτού του ιατρείου λειτουργώντας με τις σύγχρονες γραμμές είχε σαν αποτέλεσμα κυρίως την αποφυγή ταλαιπωρίας των ασθενών που θα έπρεπε να κατέβουν στην πρωτεύουσα της χώρας και ταυτόχρονα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επίπεδου.